Σταύρος. Ναι. Και. Ναι. Λέω ότι η μέρα είναι σήμερα γιατί η γενέθλια η Σάσα, γι' αυτό. Το σασόνι μας, ένα λίστα. Χρόνια πολλά, Σάσα. Να σε χαιρόμαστε. Παντού να σκορπίζεις τις νόσεις το φως και όλοι να λένε να μην αυτοχώς. Τρελής, βίσε, βίσε. Έλα, άντε, να χαιρόμαστε. Να τα ψηλά, κουτά, κορίτσι. Ποτό, ποτό. Ποτό, εδώ, με τη Σάσα, ποτό. Σάσα. Μήπως είναι λεφτά. Ούτε λεφτά. Ο κρασάς μας έχει κάνει φέτος, μας έχει γλυκάνει. Από τα φρέσ. Πολύ ωραία γλυκά τα παιδιά. Πολύ ωραία τούτα. Κοίταξε, ένας άνθρωπος τόσο υπερβολικός σε όλα του και στα καλά και στα κακά πρέπει να έχει υπερβολική τούρτα. Και υπερβολικά χρυσά πράγματα. Πολύ γόλια. Εγώ είχα σκεφτεί κάτι άλλο. Ήθελα να βγει ο αδερφός της Σάσας, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό παιδί, εργατικό παιδί, έχει νταλίκα, δουλεύει ο καημένος από το πρωί στο βράδυ, ψηλός. Και να μας πει πράγματα που δεν γνωρίζετε εσείς για τη Σάσα. Ότι από το πρωί στο βράδυ δουλεύει, ότι μετά από το πηγαίνει στην εφημερίδα, στο σπίτι της μετά με τη μαμά της, με τον παπά της, κάθονται με τον αδερφό της και βλέπουν ταινίες. Ζούνε μια ζωή σαν 15 χρονών. Αδερφάκια, το πόσο βαθιά θρησκευόμενο άτομο είναι. Ήθελα λίγο να το γνωρίσουμε καλύτερα. Το έμαθε η Σάσα, μην σας πω τι έγινε χθες. Πάνε τα γυρίσματα, πάνε οι κάμερες, όλα. Τέλος πάντων. Έχει να έχουμε, έχει να έχουμε. Άντε, να σε χαιρόμαστε. Ένα καλό παιδί. Άγιο κορίτσι. Είναι ένα καλό παιδί, Σάσα. Τι λέει το ζώδιο της. Το ζώδιο της λοιπόν λέει ότι είναι ένα κορίτσι. Θα δαγκώσει τη γλώσσα της και να πεθάνει. Όχι. Αντίθετα, εγώ πραγματικά το λέω ότι είναι ένα πολύ καλό πλάσμα. Να έβγαλε το θέμα τώρα, πες ότι έχει να πεις. Έλα, σταμάτα. Ένα πολύ καλό πλάσμα το οποίο της αρέσει να λέει τα πράγματα όπως της έρχονται, ενώ πολλές φορές εμείς λίγο τα στρογγυλεύουμε. Αλλά στο βάθος της είναι πάρα πολύ συναισθηματική και πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ καλή φίλη. Είναι. Πάρα πολύ καλή φίλη. Σασούλα! Μπράβο Σάσα, χρόνια πολλά. Τι μου έλεγες για τον Τζορτζ. Άντε, πάμε. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ένας Σταύρος